εάν στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του πριν από μερικούς μήνες είχε δηλώσει ενθουσιασμένος από όσα είχε προλάβει να δει, αυτή τη φορά ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, είχε την ευκαιρία μιας απόλυτης απόδρασης στην υπηρετική φύση, που του έμεινε βαθιά χραγμένη στη μνήμη και στην ψυχή του. Αυτό φρόντισε να το επιβεβαιώσει και δημοσίως στις δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα από τον Λιά Θεσπρωτείας, όπου βρέθηκε για τα εγγένεια του Μουσείου Τέχνης Ιφαντή, κάνοντας λόγο για μια συναρπαστική ορειβατική διαδρομή, όπως ο ίδιος είπε, ανεβαίνοντας στη Δρακόλυμνη το περασμένο Σάββατο. Την Κυριακή κατέβηκε τον Βοηδομάτη, κάνοντας ράφτινγκ, και ο ίδιος εξομολογήθηκε πως ήταν ένα απίστευτο Σαββατοκύριακο που απόλαυσε την υπηρώτικη φιλοξενία. We had a very exciting hike on Saturday up to Dragolimni, some of the best hiking I've found anywhere in Europe. And then yesterday, delightful rafting on the Volomati River, and a wonderful quiet weekend in Kipi. Το Ioannina TV εξασφάλισε μερικά πλάνα από την κατάβαση του Βοηδομάτη με βάρκα της εταιρείας Trekking, που ανέλαβε να μιλήσει στα μυστικά του rafting τον Τζέφρι Πάιατ, που βρέθηκε στην προστινή θέση της βάρκας, έχοντας δίπλα του τον αντιδήμαρχο Ioanninon Παντελή Κολόκα. Ο κύριος Πάιατ μάλιστα δεν αρνήθηκε την πρόκληση να βουτήξει στα παγωμένα νερά του Βοηδομάτη μαζί με τον κύριο Κολόκα. Let's go. Good job. Την προηγούμενη ημέρα ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε στη Δρακόλυμνη, έχοντας την απόλυτη ορειβατική διαδρομή, όπως ο ίδιος είπε, φτάνοντας σε ένα σημείο που αξίζει οποιοδήποτε να επισκεφτεί έστω για μία φορά στη ζωή του.